σήμερα έχουμε οδηγηθεί στο να μην αντιλαμβανόμαστε τις νοσηρές επιδράσεις πάνω μας, γιατί χρησιμοποιούμε μία γλώσσα η οποία μας απομακρύνει από την κατανόηση του όλου. Έτσι λοιπόν, ενώ το χειμώνα δεν μπορεί παρά να περιμένεις να προσβληθείς από το κρύο, εμείς μιλάμε για ιώσεις. Όταν μιλάμε για ιώσεις, αυτό το τόσο απλό. Απομακρύνουμε ουσιαστικά τον εαυτό μας, τη διάνοιά μας, από το να κατανοήσουμε το αίτιο της οδύνης μας. Και όταν απομακρύνουμε τη διάνοιά μας από το να κατανοήσουμε το αίτιο της οδύνης μας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την οδύνη. Όταν μιλάμε για ίωση και δεν μιλάμε για κρύωμα, που είναι κρύωμα, βγαίνουν δύο άνθρωποι μία βόλτα σε ένα χιονισμένο δάσος. Βέβαια έχουμε καιρό να δούμε χιόνι, αλλά τέλος πάντων μπορεί και να δούμε σύντομα. Βγαίνουν λοιπόν δύο άνθρωποι σε ένα χιονισμένο δάσος και επιστρέφουν στο σπίτι και ο ένας πονάει στο αυτί και ο άλλος πονάει στη μέση. Για τους ορθοπαιδικούς, αυτός που πονάει στη μέση έχει κύλι μεσοσπονδύλιου δίσκου. Για τους οτορυνολαριγκολόγους, αυτός που πονάει στο αυτί έχει οτίτιδα. Στην πραγματικότητα και οι δύο έχουν υποστεί εισβολή κρύου στο σώμα τους. Ο μεν ένας επειδή το αδύνατο σημείο του είναι η μέση στη μέση, ο δε άλλος επειδή το αδύνατο σημείο του είναι τα αυτιά στα αυτιά. Ο καταμερισμός, η υπερεξειδίκευση οδηγεί στο να μην μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό το οποίο τελικά μας συμβαίνει. Και επειδή όπως σας ανέφερα κάθε θεραπεία είναι μόνο αυτοθεραπεία, καλός ή κακός, αυτή είναι η φύση των πραγμάτων, όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν κατανοεί αυτό το οποίο του συμβαίνει, οδηγείται στην κατανάλωση φαρμάκων ανεξέλεγκτα, τα οποία φάρμακα καθυλώνουν τις βλαπτικές δυνάμεις μέσα στο σώμα του και οδηγούν σε ένα φαύλο κύκλο αρρώστιας και οδύνης. Έτσι λοιπόν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει να αντιληφθούμε την σημασία του λόγου στην κατανόηση των νοσηρών καταστάσεων που βιώνουμε, ότι ο λόγος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας, γιατί όταν ο λόγος είναι αποπροσανατολιστικός, όταν χρησιμοποιούμε λέξεις που δεν τις κατανοούμε για να περιγράψουμε τις οδύνες του σώματός μας, τότε αναγκαστικά αυτές παγιώνονται στο σώμα μας και δεν οδηγούμαστε στη θεραπεία.